Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου μετέχει στο δεύτερο όμιλο της ΑΕ Ψανά και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε 5 νίκες, 3 οπαλίες και 1 ήττα. Και η διακοπή του πρωταθλήματος τον βρήκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι η Τριγλία, αίτητη με 27, ακολουθεί ο Άρης Βούλας με 22 και μετά είναι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε τον νέο πρόεδρο του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου και επιχειρηματία, τον κύριο Θοδωρή Παπαναστασίου, ο οποίος ήταν στο Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου ως αντιπρόεδρος. Μετά την παραίτηση του Δημήτρη Μακρύ, ανέλαβε την ηγεσία του Συλλόγου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρόεδρε, να ξεκινήσω. Τι έγινε ξαφνικά και όπου ο Δημήτρης ο Μακρύς αποφάσισε να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Υπήρχαν κάποιοι προσωπικοί λόγοι του Δημήτρη του Μακρύ που δεν μπορούσε να συνεχίσει ο άνθρωπος από τη μεριά του Προέδρου. Έπρεπε να δώσει προτεραιότητα κάπου αλλού. Είναι δίπλα στην ομάδα και ο Δημήτρης, όπως ήταν χρόνια στην ομάδα, και συνεχίζουμε κανονικά. Μπήκες εσύ μπροστά και ανέλαβες... Μπήκα εγώ μπροστά γιατί βασικά αγαπάμε την ομάδα. Έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έχουμε δώσει εκτός από χρήματα και πολύ κόπο, εργασία, οι προπονητές, οι αθλητές. Έχουμε ένα όνειρο, ένα στόχο και θέλουμε να το τελειοποιήσουμε όσο γίνεται. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, πρόεδρε, δηλαδή η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τους στόχους μας, σαφώς πρώτα όταν ξαναξεκινήσουμε. Όπως και το κύπελλο. Οι στόχοι είναι οι ίδιοι, παραμένουν οι ίδιοι. Ωραία. Πρόεδρε, γίνανε δυνατές μεταγραφές, η ομάδα ενισχύθηκε αφάνταστα, ονόματα, πήρατε ονόματα για τα δεδομένα της ΑΕ Ψανά. Ήσασταν αίτητοι στα φιλικά. Τι έφταξε και η ομάδα στο πρωτάθλημα δεν είχε την ανάλογη πορεία, δηλαδή είχατε 3 οπαλίες και μία ήταν από την Τριγλία Ραφίνας. Εντάξει, κάποια αποτελέσματα θεωρούμε ότι ήταν λίγο άδικα. Ας πούμε το παιχνίδι με το Φυσέα, η ισοπαλία, ενώ είμαστε 0-2. Κάναμε κάποια λάθη, έπρεπε να το κυνηγήσουμε λίγο καλύτερα. Η ομάδα είναι καινούρια, σαφώς έχουν έρθει αρκετά παιδιά με ποιότητα. Και όταν γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, πάντα γίνονται κάποια λάθη που αυτά στοιχίζουν σε κάποια αποτελέσματα. Είχατε την ισοπαλία με τον Άρη Βούλα στην έδρα σας. Με τον Άρη Βούλα στην έδρα μας. Και με τη Σταμάτα. Με τη Σταμάτα και με τη... Και με το Οδυσσέα Νέας Μάκης. Με την Τριγλία. Την Τριγλία γνωρίσατε... Την Ήτα. Ως διοίκηση, Θόδωρα, είστε ευχαριστημένοι από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας σε 9 πρώτες αγωνιστικές. Σαφώς θα θέλαμε κάτι καλύτερο σαν διοίκηση, σαφώς θα το θέλαμε. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν και ο προπονητής μας ο κύριος Μαγκίνας με τον κύριο Βαγγέλτο Γκιόγκιζα προσπαθούν και εκείνοι από τη μεριά τους και όπως σας είπα είναι μια καινούργια ομάδα, σαφώς και θα υπάρξουν και κάποια αποτελέσματα στραβά. Πάντως και σε αυτά τα αποτελέσματα η ομάδα έπαιξε μπάλα, το προσπάθησε, το πάλεψε. Έχουμε ακόμα έναν γύρο μπροστά μας που ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά αν ξανανοίξουν, να διορθώσουμε τα λάθη μας. Πρόεδρε, στηρίζετε τον προπονητή, τον Γιάννη Μαγκίνα. Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν υπήρξε ποτέ θέμα προπονητή από την πρώτη στιγμή, ξεκάθαρα. Το ρόστερ παραμένει ως έχει.
παραμένει. Βέβαια, είπαμε, έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Θα γίνουν κάποιες συζητήσεις πάντα με τον προπονητή. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε όπως δεν αλλάζει κάτι. Η άποψή σας, πρόεδρε, για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που υπάρχουν καθημερινά άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από αυτό το πρωτόγνωρο για την κοινωνία που έχει γίνει, όλα τα άλλα είναι... Έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σαφώς δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, όπως το ξέρουμε. Χωρίς κόσμο, να κινδυνεύουν ανθρώποι, να μην, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και σίγουρα δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό που αγαπάμε. Ως διοργάνωση του πρωταθλήματος, είστε ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος ή θα μπορούσε η διοίκηση της ΕΨΑΝΑ και ο πρόεδρος, ο κ. Δημήτρης Γιαρένης, κάτι να κάνει να βελτιώσει την εικόνα του πρωταθλήματος? Θεωρώ ότι η ΕΨΑΝΑ έχει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα και αποδεδειγμένα ο κύριος Γιαρένης θα πω ότι είχε προβλέψει όλα αυτά σε ένα μεγρινό σημείο. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε καλύτερο από μεριά του. Ωραία. Πρόεδρε, το υπόλοιπο ΔΣ παραμένει ως έχει. Ο Κοσμάς ο Λεπατατζής είναι δίπλα σας? Κανονικά όλοι μαζί. Ο Φώτης ο Νικολόπουλος. Ξεχνάω τώρα και ορισμένα παιδιά που είναι δίπλα. Κανονικά συνεχίζουμε όπως έχει. Ωραία. Τώρα θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση. Εκδώσατε μια ανακοίνωση ως ΔΣ του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή. Εκφράσατε κάποια παράπονα για τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν σας στηρίζει οικονομικά. Όχι μόνο ότι δεν μας στηρίζει. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκινάει μια αγωνιστική σεζόν, εμάς ξεκινάει από τον Ιούλιο που μαζευτήκαμε να αρχίσει η προετοιμασία. Κάνεις ένα προϋπολογισμό, ένα budget για να μην ξεφύγεις. Έχεις τα διαρκείας που θα πουλήσεις, που εφέτος δεν είχαμε διαρκείας. Υπολογίζεις τα εισιτήρια του αγώνα, που εφέτος πάλι δεν είχαμε εισιτήρια. Και βάσει των εσόδων που έχει μια ομάδα και πόσο είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την ομάδα να χρηματοδοτήσουν, φτιάχνεις ένα budget. Αν είχαμε την βεβαίωση του Δήμου ότι ξέρετε κάτι, για τον ΑΒ λόγο δεν θα υπάρξει αυτή η επιχορήγηση φέτος, σαφώς ή θα ψάχναμε να βρούμε κάποιους άλλους πόρους να καλύψουμε αυτό το κενό των χρημάτων ή θα κάναμε κάποιον άλλο σχεδιασμό. Εμάς αυτό που μας πείραξε ήταν ότι μέχρι και τελευταία στιγμή είχαμε μείνει ότι ναι, από στιγμή σε στιγμή τα λεφτά, τα χρήματα θα βγουν. Αυτό ήταν πιο πολύ που πειράζει στην ομάδα. Πρόεδρε, θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιον χορηγό, κάποιους ανθρώπους που σας στηρίζουν? Βασικά, ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας που όλες αυτές τις δύσκολες μέρες βοηθήσαν από τη μεριά τους την ομάδα. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τον κύριο Ανδριά που ήταν δίπλα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Κάποιους ανθρώπους που σαφώς είναι δίπλα στην ομάδα, δεν θέλουν να πούμε επίθετα και τέτοια, από την αγάπη τους για την ομάδα, είναι πάντα δίπλα, βοηθάνε και το έχουν δείξει και στην πράξη αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω και την άποψή σας για τον Όμιλο. Πρώτη είναι η Τριγλία Ήτιτη, μετά είναι ο Άρης Βούλας και μετά είστε εσείς. Και στον άλλο Όμιλο είναι ο Παλαιμιακός, η Ατλαντίδα και ο Παλαβρωτικός στην πρώτη τριάδα. Ο αρχικός σας στόχος είναι να προκριθείτε στην επόμενη φάση, Πρόεδρε. Σαφώς, ο πρωταρχικός στόχος είναι να περάσουμε στα play-off στην πεντάδα, να πάμε στα μπαράζ και όπου βγει. Η ΕΨΑΝΑ έχει φοβερές ομάδες, έχει ανέβει πολύ το επίπεδο των ομάδων της ΕΨΑΝΑ. Είδαμε μια Τριγλία που εφέτος είναι αίτητη στον πρώτο γύρο, με πολύ καλούς αθλητές, ποδοσφαιριστές, team, το προπονητικό της.
ο Άρης Βούλας με πολύ καλή δουλειά. Δεν θέλω να δικήσω κάποια ομάδα και από τον άλλο όμιλο και ο Παλληνιακός, ο Σαρωνικός, ομάδες που πρωταγωνιστούν κάθε χρονιά. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα και ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, όπως θα έπρεπε να είναι τα πρωταθλήματα. Παράπονα έχετε από τη διαιτησία στα 9 αυτά παιχνίδια που αγωνιστήκατε? Παράπονα, ναι, υπάρχουν σε κάποιες φάσεις. Θεωρούμε ότι δεν θέλουμε... Είναι το ανθρώπινο λάθος, το ρίχνουμε εκεί πέρα. Σαφώς υπάρχουν φάσεις που έχουμε αντικειθεί. Είναι όμως και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού. Τι υπόσχεται ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, Θοδωρής Παπαναστασίου, στους φιλάθλους του Συλλόγου? Να μην ανησυχούνε μετά τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στο Σύλλογο και την απρόσμενη αποχώρηση του Δημήτρη Μακρύ? Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Εμείς πάμε όπως ξεκινήσαμε. Εγώ δεν ήρθα τώρα στην ομάδα, είμαι στην ομάδα τα τελευταία χρόνια σαν αντιπρόεδρος και πιο πριν με τον κύριο Αξιώτη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, η ομάδα θα ενισχυθεί. Ήδη από τώρα εμείς κάνουμε και βάζουμε τις βάσεις για την επόμενη χρονιά με κάποιες κινήσεις που ο φιλάθλος κόσμος μας θα τις μάθει εν καιρό. Οπότε να είμαστε πιο ενισχυμένοι μετά από αυτή την περίοδο όταν ξαναβρεθούμε. Έχετε κάποια εκτίμηση, πρόεδρε, πότε θα ξαναέχουμε επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας? Η άποψή μου είναι ότι φέτος είναι πολύ δύσκολο να ξαναξεκινήσουμε. Οι αθλητές έχουν μείνει πολύ πίσω. Πώς θα ξεκινήσουμε είναι ένα ερωτηματικό. Και πάνω απ' όλα, εντάξει, από τη στιγμή που συνεχίζουμε και έχουμε εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Όλα είναι δευτερεύοντα. Πρώτα απ' όλα, ας τελειώσουμε με το καλό, με το COVID και εδώ είμαστε να ξαναβρεθούμε. Θα προλάβει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα? Αν θέλετε την άποψή μου, το δικό μας, της Εψανά, επειδή ο κύριος Γιαρένης, όπως σας είπα, έβλεπε, δεν ξέρω, περίμενε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι μπορεί να τελειώσει, αλλά δεν εξαρτάται μόνο το δικό μας. Τι να λέει, τελειώσει το δικό μας και να μην ξεκινήσει η γάμα εθνική. Και σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν οι ομάδες για την επανέναρξη. Σαφώς, αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί οι παίχτες έρχονται και από ένα άλλο διάστημα που πάλι δεν προπονούσαν. Είναι δύσκολη. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Εσείς είστε σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, με τους παίκτες, με τον προπονητή τον Γιάννη τον Μαγκίνα, με τον Κοσμά τον Λεπατατζή? Εμείς σε καθημερινή βάση έχουμε και τις τηλεδιασκέψεις και με τον προπονητή. Ο Μαγκίνας με τον κύριο Γιώργιζα έχουν καθημερινή επαφή με τους παίκτες, ενημερωνόμαστε εμείς από τον κύριο Μαγκίνα και γενικά υπάρχει μια πολύ καλή λειτουργία. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι όταν με το καλό ξαναξεκινήσουμε να αρχίσουμε την προσπάθειά μας για το δεύτερο γύρο. Να ξανααναφέρω ότι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος σας θεωρούσαν ως το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο σε γάμα εθνική, σύμφωνα και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Συμφωνώ, αλλά όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα, οι μεταγραφές δεν μπορούν να σου φέρουν τις νίκες από μόνες τους. Πρέπει να γίνει μια. Και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Είπαμε ότι οι πολλοί παίκτες ήταν καινούργοι. Είδαμε κάποια λάθη που έχουν γίνει στον πρώτο γύρο και θεωρούμε ότι θα τα διορθώσουμε και θα πάμε πολύ καλύτερα. Ως διοίκηση είστε ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αγωνιστικότητα των ποδοσφαιριστών? Από την προσπάθεια ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Σαφώς και θα θέλαμε το κάτι παραπάνω. Ποτέ και σαν διοίκηση και οι φίλαθλοι μας σε μια ομάδα δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Πάντα θέλουν το καλύτερο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για το καλύτερο. Θα θέλατε και από την πλευρά σας να ευχαριστήσετε τον κύριο Δημήτρη Μακρύ? Το Δημήτρη τον Μακρύ είμαστε φίλοι, μιλάμε καθημερινά, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Τον έχουμε ευχαριστήσει
το γνωρίζει πολύ καλά, αν και ο Δημήτρης είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων. Σαφώς το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή τον στερεί από το να είναι δίπλα στην ομάδα. Γιατί θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχα κάνει με τον κύριο Μακρύ, μου είχε τονίσει ότι ό,τι χρειαστεί η ομάδα, εγώ θα την ενισχύσω κι άλλο με μοναδικό στόχο να γίνει το όνειρο φέτος πραγματικότητα, το όνειρο της ανόδου. Αυτό ισχύει για όλους μας. Για όλους, για τον καθένα ξεχωριστά από τη διοίκηση, είναι ο στόχος μας, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο Δημήτρης ο Μακρύς είναι δίπλα στην ομάδα, όπως ήταν και πριν την προεδρία του, πάντα ήταν δίπλα στην ομάδα. Ό,τι χρειαστεί η ομάδα θα το έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Να ρωτήσω και για το κοινωνικό πρόσωπο του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, το οποίο αναφέρεται και στην ανακοίνωση που εκδώσατε τελευταία, αν θέλατε να μου αναφέρετε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε έτοιμες κάποιες δράσεις να κάνουμε σαν ομάδα. Θα μπορείτε να μας αναφέρετε τι σκέπτεστε? Σκεφτόμαστε στους συμπολίτες μας του Αγίου Στεφάνου, μέσω του κοινωνικού παντοπολίου, να βρούμε κάποιες οικογένειες, τώρα θα είναι 10-15, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε μέσα στην εβδομάδα που θα έρθει, που θεωρούμε ότι θέλουμε να τους κάνουμε το γιορτινό, το τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο, που η κάθε οικογένεια θα πάρει το καλάθι της, θα πάρει μια σεβαστή δωρεπιταγή από τα καταστήματα του σούπερ μάρκετ της Κλαμπενίτης, με τα κρασιά, με τα μελομακαρονά τους, με αρκετά πράγματα, ώστε όσο μπορούμε από τη μεριά μας να βοηθήσουμε αυτές τις μέρες κάποιες οικογένειες που χρειάζονται τη βοήθειά μας και που τους έχουμε πάντα δίπλα μας κάθε Κυριακή όποτε παίζουμε. Και μετά έχουμε κανονίσει και ακριβό αριθμό, δεν μπορώ να σας πω τώρα, 15-20 παιδιά που θα πάρουν από μία δωρεπιτάκι να πάνε να ψωνίσουν στο τζάμπο για τις μέρες της πρωτοχρονιάς. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι μπράβο και μακάρι όλες, όποιος μπορεί να βοηθήσει αυτές τις δύσκολες εποχές έτσι που περνάει. Είμαστε υπέρ αυτής της άποψης ότι όλοι πρέπει να βοηθιόμαστε, όπως ας πούμε εμείς βοηθιόμαστε από τους συμπολίτες μας τις μέρες των αγώνων όταν με το καλό ξανανοίξουν και θα έρχονται στο γήπεδο. Έτσι και από τη μεριά μας θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί με τα καινούργια δεδομένα θέλαμε κι άλλα πολλά να κάνουμε. Πήγαμε λίγο πιο πίσω, εντάξει, θα προσπαθήσουμε όμως και με άλλους τρόπους να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ωραία. Κλείνοντας, πρόεδρε, στις πρώτες σας δηλώσεις, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους φιλάθλους? Στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, αλλά και γενικά σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αττική. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία στους αθλητές, στους ανθρώπους τους, στους παράγοντες, στους προπονητές. Υπομονή να περάσει όλο αυτό, να ξαναασχοληθούμε με αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Και στους φιλάθλους μας να περιμένουν πολύ καλύτερες μέρες όταν το καλό ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ωραία. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω που κάνατε σε εμάς τις πρώτες σας δηλώσεις. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επανέλθουμε στο χώρο που αγαπάμε και υπηρετούμε, ο καθένας από τη δική του μεριά, και να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου στη Γάμα Εθνική. Μακάρι να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.